Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αποτελεσματική για την προοπτική του κυβερνητικού έργου, αλλά άκαρπη όσον αφορά την προσπάθεια να βρεθεί συνενετική λύση στο θέμα της επιλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ήταν η σημερινή έκτακτη συνάντηση του Πρωθυπουργού κυρίου Ζολώτα με τους αρχηγούς των τριών πολιτικών κομμάτων. Στη συνάντηση που έγινε μετά τη γνωστή πρωτοβουλία του Πρόεδρου του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου κυρίου Φλωράκη, μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτον, να μην γίνει δεκτή καμιά από τις τροπολογίες για μεταβολή του εκλογικού νόμου. Το νομοσχέδιο για το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης θα ψηφιστεί όπως έχει. Δεύτερον, να μην αλλάξει το νομικό πλαίσιο για τους εκτάκτους υπαλλήλους του δημοσίου. Να δοθεί όμως η διακριτική ευχέρεια στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις επίγουσες περιπτώσεις στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Τρίτον, να κατατεθεί στη Βουλή και να επιδιωχθεί η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου. Για το θέμα αυτό θα συσταθεί διακομματική επιτροπή υπό τον Υπουργό των Οικονομικών κύριο Αγαπητό και με τη συμμετοχή των κύριων Παλαιοκρασά, Γεννηματά και Δραγασάκη που θα βοηθήσει στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Τέταρτον, το νομοσχέδιο για τις προβληματικές επιχειρήσεις θα προωθηθεί και θα συσταθεί ταμείο με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την εργασιακή αποκατάσταση και μετεκπαίδευση εκείνων που θα απολυθούν. Πέμπτον, η ατμοσφαιρική ρήπανση στην Αθήνα θα αντιμετωπιστεί με υπουργικές αποφάσεις βάσει του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Στο θέμα τώρα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο συζητήθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Φλωράκη, δεν σημειώθηκε καμία μετακίνηση από τις δεδηλωμένες θέσεις των πολιτικών κομμάτων. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι απέρριψε πρόταση ενός εκ των τριών αρχηγών να είναι ο ίδιος υποψήφιος πρόεδρος, χωρίς